Στις 8 Φεβρουαρίου ξεκινάει η δράση της ομάδας «Ο Αηβασίλης Άργης σε μία μέρα», η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου, μία δράση που θα γίνει καθαρά για φιλανθρωπικό σκοπό και συμμετέχουν συνολικά 40 σύλλογοι. Καταρχήν θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήρθατε εδώ, προκειμένου να δώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα στην εθελοντική δράση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 με 15 Φεβρουαρίου. Ο Άι Βασίλης άργησε μια μέρα. Είναι η τρίτη χρονιά η οποία πραγματοποιείται η δράση αυτή. Φέτος έχουμε την χαρά στην ομάδα μας να είναι πάνω από 35 συλλόγους. Έχουμε φτάσει στους 40 νομίζω. Και θέλουμε, καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να αναζητήσει τους άκους του Άι Βασίλη, ώστε να μπορέσουμε να γεμίσουμε τους άκους αυτούς με τρόφιμα μακράς διάρκειας και να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες της πόλης μας που έχουν ανάγκη. Για τη συγκεκριμένη δράση μίλησαν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Γιάννης Γκαράνης και η πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ Κομωτινής Σοφία Μενεσελίδου. Σήμερα είναι μια πολύ χαρούμενη ημέρα για το Δήμο Κομωτινής αλλά και για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Μια δράση που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια περίπου, συνεχίζεται και σήμερα. Είναι μια δράση η οποία νομίζω φέρνει κοντά καταρχήν τις εθελοντικές ομάδες αλλά και το Δήμο Κομωτινής και την κοινωνική υπηρεσία, ώστε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε τις οικογένειες που έχουν ανάγκη στην πόλη μας. Θεωρώ ότι αυτό είναι αναγκαίο, αλλά και πάνω απ' όλα πρέπει να το στηρίξουμε όλοι, να το στηρίξουν όλοι οι δημότες και εμείς σαν Δήμος Κομωτινής, αλλά περισσότερο οι δημότες, ώστε να γεμίσουν οι σάκοι και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Η συνεργασία που γίνεται με τις εθελοντικές ομάδες και βασικά με την Άρτεμις εδώ, είχαμε πει ότι τα πράγματα που θα έρθουν θα πρέπει να πάνε συγκεκριμένες οικογένειες. Έτσι κάναμε ένα ξεχωριστό φάκελο με τις οικογένειες που έχουν ανάγκη και εκεί θα διαναμηθούν. Το ΔΥΠΕΘΕ συμμετέχει, στηρίζει την όλη δράση ανταποκρινόμενη σε ένα κάλεσμα που το απευθύνθηκε πριν από λίγο καιρό. Ως λοιπόν ζωντανός φορέας πολιτισμού και πνευματικής δημιουργίας, ζητήθηκε να συμμετάσχουμε κι εμείς στηρίζοντας την πολύ σημαντική αυτή δράση. Μια δράση η οποία ουσιαστικά αναμετράει τα αντανακλαστικά, τα κοινωνικά αντανακλαστικά, τα αντανακλαστικά ευαισθησίες των συνδημοτών μας. Με πολύ μεγάλη μας χαρά, λοιπόν, σχεδιάσαμε μια δράση με το ερασιτεχνικό μας εργαστήρι και στηρίζουμε με κάθε δυνατότητα την πρωτοβουλία αυτή των συμπολιτών μας, θεωρώντας ότι θα συμβάλλουμε κι εμείς στο μέτρο των δυνατοτήτων μας στο να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Εύχομαι η δράση αυτή να έχει αποτελέσματα, προκειμένου να έχει κυρίως συνέχεια, γιατί οι απαιτήσεις της, οι κοινωνικές γύρω μας αυξάνουν όλο ένα, οπότε όλοι εμείς που καλούμαστε να διαχειριστούμε την καλλιτεχνική δημιουργία θα πρέπει να συντείνουμε στο να ενισχύουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου που έχει ως κεντρική στόχευση να ακουφιστούν οι συνδημότες μας.